Να πάμε όμως και στη Μαρία Ζαφυρίου που βρίσκεται στην άλλο πόλη Θεσσαλονίκης. Όσοι παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη γιορτάζουν και εκεί, Μαρία. Λιγοστή, χρόνια πολλά Χρυσός Ανέστη, Θεσσαλονικής που έμειναν στην πόλη, ωστόσο βρήκαμε την οικογένεια της Μαρίας εδώ στην Ανοπόλη, η οποία κάθε χρόνο έτσι και φέτος ετοιμάζει το πασχαλινό τραπέζι με πολύ αγάπη και μεράκι με όλα τα μέλη της οικογένειας. Χρόνια πολλά Χρυσός Ανέστη. Χρόνια πολλά, αληθώς ο Κύριος, εμείς κρατάμε τις παραδόσεις, μένουμε στην πόλη, δεν πάμε στο χωριό. Χρόνια τώρα, δεν φεύγουμε. Τουλάχιστον να κρατήσουμε τα έθιμα και τα ήθη και τα έθιμα που έχουμε. Τι έχετε ετοιμάσει για σήμερα, βλέπουμε αρνάκι, σωστά. Αρνάκι, ναι. Κοκορέτσι και μέσα έχουμε όπως και τις μαμάδες που φτιάχνουν σαλάτα, τζατζίκια, τα κλασικά που κάνουμε, οικογενειακό τραπέζι τα πάντα. Στη συνέχεια τι θα κάνετε, μένετε ακριβώς απέναντι θα πρέπει μένουμε να πούμε. Μένουμε ακριβώς απέναντι, αλλά θα βάλουμε τραπέζι εδώ, μιας και έχουμε ελεύθερο το χώρο και θα το φάμε πολύ ωραία εδώ, πιο παραδοσιακά. Πόσα άτομα θα μαζευτείτε? Γύρω στα 15 άτομα όλοι 15 μαζί. Άτομα. Να είμαστε μεγάλη οικογένεια. Θα σας φτάσουν αυτά που ετοιμάσατε. Έχουμε και άλλα στο φούρνο. Α, και άλλα, βάλαμε εξαιρετικά. Και στο φούρνο. Είμαστε μεγάλη οικογένεια. Να είστε καλά, να μιλήσουμε και με την κόρη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Και όλα τα καλά εύχομαι. Επίσης, να είστε καλά. Πείτε μου λιγάκι, από πότε ξεκινήσατε το ψήσιμο? Από μικρό παιδί. Α, για τώρα λέτε. Για τώρα, από τις 8 το πρωί. Αλλά χρόνια κάνουμε το ίδιο πράγμα. Κάθε χρόνο. Οπότε ξέρεις την τέχνη. Όπως και η μαμά από τον παππού και τώρα το κάνει η μαμά. Μάλιστα. Από χέρι σε χέρι. Από χέρι σε χέρι. Για πες μου λιγάκι, πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία? Καταρχήν, Χριστός Ανέστη, να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, μικρή, μεγάλη. Δεν έχει καλύτερο από το μάζεμα όλοι μαζί. Να είμαστε σε ένα τραπέζι και ας μην έχει κάτι το τραπέζι, αλλά το μάζεμα είναι το πολύτιμο. Πες μου πόσες ώρες είσαι εδώ και γυρίζεις. Από 8 το πρωί και το ετοιμάζαμε και από χθες το βράδυ. Δηλαδή μετά από το μοναστήρι πήγαμε σπίτι και μαζεύαμε. Αρχίζαμε να ετοιμάζουμε. Είναι δύσκολη διαδικασία, μπορεί οποιοδήποτε να κάνεις το κάνει. Από χαρά, από την καρδιά σου βγαίνει. Να το κάνουμε μαζί οικογενειακά. Έτσι περνάει πιο όμορφα. Μαρία, είναι έτοιμο? Πώς το βλέπεις? Ναι, τώρα είναι έτοιμο πλέον. Τι θα κάνεις, δηλαδή, θα το τώρα θα το βγάλουμε, θα το αφήσουμε να κρυώσει, μετά θα το κόψουμε. Και μετά είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Για σερβίρισμα στο τραπέζι το ίδιο. Ναι, κανονικά θα ετοιμαστούν πρώτα τα υπόλοιπα και μετά θα τελευταίο θα μπει και το κρέας. Όταν κρυώσει λίγο θα μπει και το κρέας. Εξαιρετικά. Είναι όλα, δόξα τω Θεώ, όλα μια χαρά. Κανονικά. Με υγεία, υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το Α και το Μ. Υγεία και όλα τα υπόλοιπα κάθε χρόνο να κρατάνε όσο μπορούν πιο πολύ κόσμο στα ήθη και τα έθιμα. Γιατί γι' αυτά είμαστε. Γι' αυτά. Μικρή και μεγάλη. Μικρή και μεγάλη. Να μένει από γενιά σε γενιά. Από τη δικιά μου γενιά στα παιδιά και να προχωράει όσο μπορούν παραπάνω. Έχουμε και υγεία. Είμαστε γεροί. Σε όλο τον κόσμο υγεία και ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και καλά και από εμά. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ.